Δεν αντέχω άλλο. Δεν είναι ότι δεν ήθελα να σου το πω. Είναι ότι δεν αντέχω να το σκέφτομαι. Αυτό είναι το μοναδικό πράγμα που μου έστειλε μετά από χιλιάδες γράμματα που του έχω στείλει. Ένα διαζευτήριο κοινή συνενέση. Πάλι καλά. Και να σου πω και κάτι ακόμα. Άμα σου πω δεν θα το πιστέψεις. Θες να τα ακούσεις. Θα σε αφήσω να διαβάσεις τα γράμματα της Άννας. Όλα. Ακούς. Όλα. Μέχρι εκεί θα φτάσω, ρε. Με μια υπόσχεση μόνο. Δεν θα μου πεις τι λένε. Και να σε ρωτάω εγώ δεν θα λες. Θα ξέρεις εσύ και δεν θα λες. Ελεύθερη μου. Πες μου ποιο χέρι της μοίρας το χάρτη σκορπάει η μελάνη και σβήνει λιμάνι, σβήνει ρότα φαρούς κι ακτή. Και πια σπιξίδας η μαύρη ελπίδα θα δείξει ελπίδα μια άγνωστη της γης προσμονή. Κεραυνός κι αστραπή ξαφνού στα νυξερό καλοκαίρι, η κακιά η στιγμή φίδι σκορπιός μαχαίρι στην καρδιά μου όρμησε να τη φαρμακώσει. Κεραυνό κι αστραπή ελπίζει πια η ζωή μας το θαύμα, άγγελο της χαράς και εκδικητή αντάμα τους ανθρώπους που χωρίσαν πάλι να ενώσει. Λοιπόν, θα έρθω στις 2 να σε πάρω, εντάξει? Το Μανώλη. Άντε πάλι. Ανδριάννα, δεν είπαμε. Ο Μανώλης είναι άρρωστος. Σήμερα δεν θα έρθει στο σχολείο. Είναι σπίτι του. Θα πάμε μετά στο σπίτι του να το πούμε περαστικά. Θα δούμε. Φιλάκι. Από εδώ. Τρέχα. Τεσσάρων έχει φοβερή πλάκα. Μιλάμε για κάτι πράγματα που πετάει παλαρία. Και λύνουμε στο γέλιο, δηλαδή απίστευτη. Δημαρχείο, λέγεται, παρακαλώ. Σε ευχαριστώ, Ρετάκη, αλλά σε βάζω σε κόπο. Δεν πειράζει, κανένα κόπο. Τι έγινε? Του φύγει η μηχανία.
Ας του κάρεσε γέφυρα έξω από το λιβάδι και τον πέταξε κάτω. Πώς είναι? Έλα, Θεό. Τσιγάρο ή ποτό? Χειρότερο. Μα αφού της είχε υποσχεθεί, πώς... Αυτό είναι το θέμα. Πώς δεν κράτησε το λόγο του. Εσύ μπορεί να έχεις βάλει στόχο ζωής να πεθάνεις ή να μείνεις σακάτης. Εμάς όμως δεν μας ρώτησες ούτε αν θέλουμε ούτε αν μπορούμε να το αντέξουμε. Δεν με λυπάσαι? Καθόλου. Καθόλου. Τον εαυτό μου λυπάμαι. Και το Μανώλη. Φέρθηκα σκληρά. Καλά του έκανες. Εγώ φταίω. Φταίω. Έλα. Πάρτε για πάντα να πιείτε ένα καφέ. Πάμε. Ε? Η Ανδριάννα. Έχασα τη μαμά μου. Έλα μέσα, κούκλα μου. Θα τη βρούμε τη μαμά σου. Μην τα ψάχνεις, σου λέω. Ο άνθρωπος λέει δεν θέλει να βγει από εδώ μέσα μέχρι να βγει απόφαση και για μένα. Αυτό δεν γίνεται. Το κράτος δεν έχει καμία υποχρέωση να συντηρεί έναν κρατούμενο από τη στιγμή που θα εκτίσει την ποινή του. Τόσα χρόνια κάνω αυτό το επάγγελμα, ομολογώ πως τέτοια περίπτωση δεν με έχει ξανατύχει. Είναι όντως περίπτωση. Εσύ. Πώς είσαι? Καλά. Το βλέπω. Ήρθε κανείς από τους δικούς σου? Η Βασιλική είπε πως θα έρθει την Πέμπτη, νομίζω. Τι έκανε αυτή, χώρισε? Δεν νομίζω. Δεν ξέρω πάλι. Σου είπε πως ήρθε να με βρει ο Μαρίνος? Όχι, δεν μου είπες. Έπρεπε. Άσε το καλύτερο να μην τα ψάχνω. Ποια? Με διαβεβαίωσε ότι η Άννα είναι αθώα. Μπα. Και αυτός που το ξέρει. Γύρευε. Ο Μαρίνος είναι αλουνού παπά Ευαγγέλιο. Δεν τον μάθουμε σήμερα. Α, να μην ξεχάσω. Πρέπει να θέλω να σου ζητήσω μια χάρη. Ό,τι θες. Αύριο κιόλας θα έχεις τις τεμπερές σου. Και πώς θα τις περάσεις? Σε νοιάζει? Όχι, αλλά πες μου. Έχω κάνει τις επαφές μου. Είσαι μαφία. Εντάξει, μπογιές θα περάσουμε, όχι ναρκωτικά. Ήμουν στο νοσοκομείο. Ο Αντώνης χτύπησε. Χτύπησε πολύ? Να, με τη μηχανή. Ο παππούς του μαμάς θα πεθάνει. Όχι, αγάπη μου. Δεν θα πεθάνει. Θέλεις να πάμε σπίτι τώρα? Ναι. Ωραία. Πες γεια στη Χρύσα. Γεια. Γεια. Πάμε. Καλημέρα, κύριε Αποστόλου. Πώς είμαστε σήμερα, καλύτερα? Όλοι. Λίγη υπομονή χρειάζεται.
Τα απογευματάκι πάλι. Να σας φέρω κάτι να πιείτε. Όχι. Αναπνέετε λίγο καλύτερα ή μου φαίνεται. Μακάρι, αλλά εγώ δεν το νιώθω. Θα χρειαστείτε μερικές φυσιοθεραπείες. Ο γιατρός τι σας είπε? Όχι ακόμη. Ωραία. Ό,τι χρειαστείτε, ξέρετε. Πώς σας λένε? Βασιλική. Βασιλική. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Πού λες, παίρνει τη μηχανή ο Αντώνης και βρουμ, 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 αρχίζει να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα. Σε μια στροφή, χάνει τον έλεγχο της μηχανής και πέφτει σε ένα γεφυράκι. Ο Χριστός και Παναγία. Πέφτει η μηχανή κάτω και πάρ' τον κάτω τον Αντώνη. Και μετά? Και μετά άνοιξε το στόμα σου. Δεν θέλω άλλο. Έλα, τελευταία μπουκίτσα. Και μετά? Και μετά έρχεται το ασθενοφόρο και παίρνει τον Αντώνη στο νοσοκομείο. Θα πεθάνει? Όχι, αγάπη μου, δεν θα πεθάνει. Αλλά άμα συνεχίσει να τρέχει έτσι με τη μηχανή, την επόμενη φορά μπορεί να μην τη γλιτώσει. Θυμάμαι μια φορά, πάνε 3 χρόνια. Είχαμε δώσει ραντεβού στο μαγαζί του Μαρίνου για να πάμε σινεμά και είχες αργήσει. Καθόμουν στο μπαρ και σε περίμενα. Καλώς τη. Ωραία εμφάνιση. Ευχαριστώ. Για πού το βάλαμε? Σινεμά με τον Ανδρέα. Σε ποιον? Το τέλος μιας σχέσης. Και η αρχή μιας άλλης. Αυτό τι είναι, υπότιτλος? Ομή πραγματικότητα. Και πού κολλάει? Άμα, ας πούμε, εσύ χωρίσεις με τον Ανδρέα ή εγώ με τη Βασιλική, τελειώνει και η ζωή μας, εκεί κολλάει. Δεν ξέρω τι θα κάνετε εσείς, παιδιά. Εμείς πάντως δεν πρόκειται να χωρίσουμε. Τόσο σίγουροι? Τόσο. Δεν κατάλαβα, πού το πας? Εσύ, πού να καταλάβεις? Να γεράσω κάτι? Μπα, όχι, ευχαριστώ. Ήρθε και ο Ανδρέας. Γεια! Καλημέρα. Καλά στην καρέκλα την έβγαλες από το βράδυ? Ναι. Γιατί δεν μου λέγεις να σου φέρω μια αποκλειστική? Δεν ήθελα. Θα μας αφήσετε λίγο?
Πώς νιώθεις? Πονάω παντού. Θυμάσαι τίποτα? Όχι. Ήσουν πιωμένος από τις 10 το πρωί. Ένα τσιγάρο είχα κάνει. Δεν είχες κάνει ένα τσιγάρο, Αντώνη. Από πότε πέρασες τα άλλα? Αντώνη, σε γιατρούς μιλάς. Ανοιχνεύτηκε στο αίμα σου. Είναι δυνατόν να ζείτε τόσα χρόνια κατά την ίδια στέγη και να μην ξέρεις πως ο άντρας σου είναι χρήστης? Ήξερα για το άλλο. Τόνια, άκουσε με. Ο Αντώνης πρέπει να πάει στην Αθήνα και να μπει σε κλινική. Ναι. Αν θα πας και εσύ μαζί του είναι δικό σου θέμα. Αυτός πάντως πρέπει να πάει. Θα μείνω εδώ. Έχω το παιδί, το μαγαζί. Δεν μπορώ να τα αφήσω. Γιώργο, ο Αντώνης με κορόιδεψε. Δεν σε κορόιδεψε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει. Ένα πράγμα μας κρατούσε ενωμένους. Ένα. Η αλήθεια. Κι εγώ σήμερα μαθαίνω πως... Θα έρθεις. Πάμε ρε λίγο να πάρουμε αερά. Τι έχεις? Σκέφτομαι. Εντάξει. Πάμε να ξεμουδιάσουμε λίγο και σκέφτεσαι μετά. Εγώ θέλω τώρα. Μπορεί να έχουν έρθει και τέμπερες. Πήγαινε, σου λέω, δεν θα έρθω. Δεν θέλω, ρε Ελευθερία, να σε αφήσω μόνο στο κελί. Τους φοβάμαι τους πουσταράδες. Γιατί? Τι άλλο να μου κάνουν? Καλά. Έλα, Γιώργο. Όχι, δεν κοιμάμαι. Και το παιδί? Εντάξει. Δε στο πα. Πως μέχρι να φτάσουμε μετά και αποκοιμηθεί. Άμα ξυπνήσει θα τρομάξει. Καθόλου δεν θα τρομάξει. Θα κάνει έτσι και θα μας δει που τρώμε.
Ευχαριστούμε πολύ. Κρίμα που δεν ήρθε η Τόνια μαζί μας. Θα ξεχνιόταν λιγάκι. Δεν ήθελε να αφήσει το Μανώλη. Ο μικρός έχει αρπάξει γερό κρυολόγημα. Με τον Αντώνη, τι θα γίνει? Είπα στην Τόνια πως πρέπει να μπει σε κλινική. Τόσο χάλια είναι. Είναι εξαρτημένος. Δεν αλλάζουμε όμως κουβέντα. Α, να σου πω. Πού θα πάμε σε εκείνο το μαγάζι που μου έλεγες? Που παίζουν, τραγουδούν και χορεύουν. Αύριο. Ένα συνέρθει πρώτα η Τόνια. Να είμαστε παρέα. Μεθαύριο. Καλή σας όρεξη. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν παρήγγειλα πολλά για να μην βαρύνουμε. Έχω κάποια σκέψη για το υπόλοιπο της βραδιάς. Να τις μάθω. Καρδιά, ψυχή και σώμα. Μα είναι φορές που γίνεται καμίνι πυρωμένο και παίζει με τη δίψα μου και το στεγνό μου στόμα. Να ήταν τα κερνάς απόψε, να ριζώνε και να ανθίζε βαθιά μες στην καρδιά μου. Παιχνίδι κάθε σου κορφή θα φάνταζε μπροστά μου και εσύ δε θα σου μια φωτιά που καίει τα σώθηκα μου. Καλύτερα. Καλλιτέχνη, θέλω και τα κρινάκια που είχα παραγγείλει, ε. Και πώς θα τα πάρουμε φεύγοντας, ρε πλάκα? Α, στο πάνω μου. Θα τα πάρω μαζί με το σοβά. Πού και πού πετάς και κανένα έξυπνο. Τσιγαράκι, θα δώσεις? Όχι. Καλά. Άμα δεις κρίνους, να μου γράψεις. Ας μη δω. Σε βλέπω να βάφεσαι για να πας στο νοσοκομείο. Μήπως σε φλερτάρει κανένας γιατρός? Κακό να σε φλερτάρουν. Να πάρεις κι εσύ λίγο τα πάνω σου. Κωνσταντίνε.
Αν σε προλάβει ο μπαμπάς ξύπνιο, πες του πως έχω εφημερία σήμερα και θα γυρίσω το πρωί. Και γιατί δεν το λες εσύ? Γιατί φεύγω. Και τα τηλέφωνα γιατί τα έχουμε. Άσε μας ρε Κωνσταντίνε. Αλήθεια θες να γίνεις τοπιός? Ναι. Η μαμά λέει όταν θα μεγαλώσω πριν να αλλάζω γνώμη. Σωστό και αυτό. Εσύ το κάνεις αυτό? Να αλλάζω γνώμη? Ναι. Άμα θέλω κάτι πολύ δεν αλλάζω. Να σε λέω μπαμπά. Και βέβαια να με λες. Πώς πάει το μποστάνι? Θα το λέω μπαμπά, πήρα απόφαση και δεν το αλλάζω. Αντριάννα μου, τον βοηθάς καθόλου το Γιώργο ή είσαι όλο πολυλογία? Πώς δεν βοηθάει? Μου είπε να σκαλίζομαι με αυτό για να είναι το χώμα ελαφρύ. Μπράβο. Και συμφωνήσαμε πως όποιος δεν βοηθήσει δεν πρόκειται να φάει ούτε μία ντομάτα. Ούτε ένα αγγούρι. Όχι βέβαια. Εκτός από τη μαμά. Έτσι είπαμε. Ναι. Γιατί? Γιατί η μαμά έχει πολλές δουλειές. Ξέρεις. Σε ευχαριστώ πολύ αγάπη μου. Έλα. Έκανες λακκούβα? Ναι. Μπράβο. Το κάνουμε τώρα έτσι, αυτό το πατάμε. Το γυρίζουμε ανάποδα, το πατάμε. Όπα. Πάρτο, έτσι, και βάλτε μέσα στην τρύπα. Όρθιο να είναι το φυτό. Και κάλυψε το τώρα με χώμα από πάνω. Αν σου ζητούσα να μου πεις τι συμπέρασμα έβγαλες από όλα αυτά που έμαθες, τι θα έλεγες? Για ποιο πράγμα μιλάς? Λέω. Ναι, αυτό ρωτάω. Τι λες? Τι συμπέρασμα έβγαλες διαβάζοντας? Α. Γελάς? Χαμογελάω. Γιατί είπα κάτι αστείο? Όχι, Ανδρέα μου, δεν είπες τίποτα αστείο. Εγώ είμαι μαλάκας και χαμογελάω. Σιγά, το τίγκαρες. Θα πεις. Τώρα εγώ, για να σου είμαι ειλικρινής, αμφιταλαντεύομαι. Γιατί δεν διαβάζεις κι εσύ να ανταλλάξουμε απόψεις? Πώς θα μάθεις να ξεχωρίζεις το σοβαρό από το αστείο? Γιατί? Υπάρχει διαφορά? Πού θα πας? Στην παραλία για μπάνιο. Για να δω. Α, μπράβο. Καταπληκτικές. Αυτή εδώ ειδικά είναι σούπερ. Τι είναι σούπερ? Βενζίνη για τα αυτοκίνητα. Είναι και βενζίνη, αλλά άλλες φορές θα πει πάρα πολύ ωραίο. Θέλεις αυτή να με ζωγραφίσεις στη σούπερ? Εμένα. Πού είναι οι δικές σου, δεν μάζεψες? Αφού δεν έχω φέρει μαζί μου κουβαδάκι για να τις βάλω μέσα. Πάρε το δικό μου κουβά. Πού είναι το σπίτι σου? Πού να σου πω τώρα? Αντί στο δικό μου. Αρκετά. Αφού είσαι ο μπαμπάς μου, γιατί δεν μένεις στο δικό μου? Ναι, αλλά είμαι και γιατρός και οι γιατροί έχουν δύο σπίτια. Αυτή η απόφαση δεν αλλάζει. Δεν ξέρω. Μάλλον θα πρέπει να ρωτήσουμε τη μαμά. Αυτή τα ξέρει αυτά. Όταν θα ξυπνήσει θα τη ρωτήσουμε. Μπράβο, Μανώλη. Α, πολύ ωραίο. Εσένα, παπάς, πόσα σπίτια έχει? Ένα, αλλά τώρα είναι στο νοσοκομείο. Ναι, αλλά δεν είναι γιατρός. Είναι τραυματίας. Μαμά, ναι. Μπορεί ένας γιατρός να έχει ένα σπίτι? Όχι.
Ένας γιατρός έχει δύο σπίτια. Άμα θα αλλάξει αυτή τη γνώμη, τότε τι θα γίνει, θα πάει φυλακή. Όχι και φυλακή. Φυλακή πάνε αυτοί που σκοτώνουν. Με το πιστόλι. Με το πιστόλι, με το μαχαίρι, με αυτοκίνητο. Θέλω να μένει σπίτι μας. Ποιος πάλι, παιδί μου? Ο παπάς μου. Δύσκολο. Άμα ρωτήσεις το δάσκαλο. Άμα ρωτήσεις το δάσκαλο και μου πει ναι. Θα έρθει. Ναι. Το 362. Πάω. Βασιλική, δεν περίμενα σε εδώ. Εφημερεύω σήμερα. Πολύ χαιρόμαι. Θέλετε κάτι? Όχι, γιατί? Χτυπήσατε το κουδούνι. Α, ναι, ήθελα νερό. Έρχομαι αμέσως. Πρέπει να πίνετε πολύ νερό. Να σας βάλω ένα ποτήρι. Μπορείς να μου ανεβάσεις λίγο το κρεβατί? Βεβαίως. Εντάξει. Τι πρέπει να σκαρφιστώ για να σε κρατήσω λίγο ακόμα εδώ? Έξω βρέχει. Είσαι παντρεμένη? Ναι. Έχω και δύο παιδιά. Μπράβο. Αγόρια ή κορίτσια? Ένα και ένα. Το ιδανικό. Εσείς? Ακόμη δεν έχω βρει τη μητέρα των παιδιών μου. Μη βιάζεστε. Όταν χάνουμε την ελευθερία μας, καταλαβαίνουμε την αξία της. Δεν είσαι ευτυχισμένη? Πώς, είμαι. Λοιπόν, να το ξαναπώ. Ό,τι χρειαστείτε, το κουδούνι. Άδειασε στο δρόμο και εξαφανίστηκε. Στεκόμουν στη βροχή και έβλεπα το αυτοκίνητο να φεύγει. Με πιάσαν οι πόνοι.
κάθε φορά που βρέχει αυτή η εικόνα, η ίδια πάντα εικόνα. Ο κόσμος είναι ένα βουνό. Τα λόγια που πετούνε αντιλαλούνε στις πλαγιές, σε μας ξανά γυρνούνε. Καλύτερα να μη μιλάς, κακές αν κάνεις σκέψεις. Μ' αν συλλογάσαι όμορφα, είναι χρυσές οι λέξεις. Μ' αν όμορφα, δεν ήξερα ότι επιτρέπεται η είσοδο σε πουτάνες και μπάστρα. Πουτάνες και μπάστρα. Ύστερα φύγαμε. Του γράψα χιλιάδες γράμματα. Χωρίς ποτέ να πάρω απάντηση. Το μόνο που πήρα ήταν ένα διαζύγιο, κοινή συνενέση. Πάρε μ' αγκαλιά.
Μουσική